Ολοκληρώσουμε, Λέτα, με την τελευταία είδηση που, αν πρέπει να πω μόνο δύο λέξεις, αυτές θα είναι OPAP Forward. Ναι, πολύ ωραία. Πολύ ωραίες δύο λέξεις. Και πραγματικά ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε, όχι δειλά, εντάξει, ξεκίνησε με μια φιλοδοξία, την οποία την υλοποιεί πραγματικά. Λοιπόν, συνεχίζει η υποστήριξη του ΟΠΑΠ και μέσω του ΟΠΑΠ Forward στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παρακολουθώντας τα βίντεο των εταιριών που έχουν ήδη συμμετάσχει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικές οι διαπιστώσεις και οι τοποθετήσεις των ανθρώπων που βρήκαν υποστήριξη από το συγκεκριμένο πρόγραμμα και προχώρησαν. Η Endless είναι μία από αυτές, η Coffee Island, η Dust and Cream, και όντως η πορεία τους μετά την ενσωμάτωσή τους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι πραγματικά εντυπωσιακή και πολύ θετική. Έχουν δημιουργηθεί 2.847 νέες άμεσες θέσεις εργασίας. Εξήγησε μας, Λέτα, τι ακριβώς παρέχει το συγκεκριμένο πρόγραμμα της ΟΠΑΠ στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κατά κύριο λόγο συμβουλευτικές υπηρεσίες και mentoring, το οποίο όμως έχει να κάνει από την αρχή μέχρι το τέλος, δηλαδή από το marketing, τη στρατηγική, το άνοιγμα νέου πελατολογίου, την επέκταση σε αγορές, εστιάσει σε επιχειρήσεις που έχουν ήδη κάνει το πάτημά τους, έχουν ήδη δημιουργήσει το δικό τους πάτημα στην αγορά, αλλά για κάποιους λόγους, είτε οικονομικής αδυναμίας, είτε αδυναμίας στρατηγικής και κατεύθυνσης, δεν έχουν καταφέρει να κάνουν το επόμενο βήμα. Οπότε αυτό τους δίνει το forward, το πέρα, το από εκεί και πέρα. Και πράγματι, αυτή η συμβολή φαίνεται. Η ενίσχυση εξωστρέφειας, έχουμε αύξηση τζίρου των εταιριών μέσα από, από το mentoring που γίνεται, από και την υποστηρικτική διαδικασία που ακολουθείται από το OPAP Forward, και κυρίως δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Μάλιστα. Έμεσα, οι θέσεις εργασίας που έχουν δημιουργηθεί μέσα από όλο αυτό το κύκλο υπολογίζονται γύρω στις 23.000. Και είναι πάρα πολύ σημαντικά νούμερα. Και λέτε, αυτές οι όντως περίπου 3.000 νέες θέσεις εργασίας αφορούν τις εταιρείες που αναπτύσσονται μέσα από την συμβουλευτική του συγκεκριμένου προγράμματος. Ναι, ναι, ακριβώς. Μάλιστα. Ναι, ακριβώς. Και τώρα μας λέγανε στο ρεπορτάζ, στην επικοινωνία μαζί τους, ότι ετοιμάζεται να ενταχθούν και άλλες και επιπλέον επιχειρήσεις. Δηλαδή, ο κύκλος δεν κλείνει, συνεχίζεται, οπότε θα το παρακολουθούμε. Εγώ είδα και κάποια από τα βίντεο των ανθρώπων που μιλούσαν για τη συμμετοχή τους και είναι πράγματι πολύ σημαντικά. Θα υπόσχομαι να ξεχωρίσω συγκεκριμένες ατάκες από συγκεκριμένες επιχειρήσεις και να φέρουμε τα απτά παραδείγματα ενώπιον του κοινού για να καταλάβει και περισσότερα περί τίνος πρόκειται αυτό το πρόγραμμα. Σε ευχαριστούμε, Λέτα, για το αναλυτικό σου επιχειρηματικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια.